Να πούμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις εθνικές εκλογές. Λιγότερο από 20 μέρες έχουν μείνει χαρά. Ναι. 21 Μαΐου λοιπόν είναι οι εθνικές εκλογές. Και έχουμε να δούμε σήμερα τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων. Πάμε να δούμε λοιπόν τις δηλώσεις, γιατί όπως φαίνεται κορυφώνεται η πολιτική σύγκρουση. Νίκη, να είναι, να σας το πω περιγραφικά, να είναι τόσο καθαρή που να μην αμφισβητείτε την επόμενη μέρα ποιος πρέπει να σχηματίσει η κυβέρνηση και ποιος προφανώς πρέπει να είναι και ο Πρωθυπουργός. Το βασικό ζητούμενο την επόμενη μέρα είναι να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση με κυβερνητική πλειοψηφία και να μην χανόμαστε σε παζάρια. Και με το Πασόκ έχω σημαντικές διαφορές. Δεν μπορεί το Πασόκ να βγαίνει και να λέει ότι εγώ είμαι ίξης αφήξης για το άρθρο 16. Θα είναι μια αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση. Εκτιμώ ότι αυτή τη στιγμή είναι απολύτως ανοιχτό το ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα. Αν πρώτο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση με το τρίτο κόμμα. Αν πρώτο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία, θα μπορεί, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορεί. Θα μπορεί με βάση τους αριθμούς, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορεί με βάση τα όλα όσα έχουν συμβεί. Η απλή αναλογική θα βγάλει κυβέρνηση. Κατά πάσα βεβαιότητα θα βγάλει. Είστε πεπισμένος. Δεν μπορώ να μιλήσω για το 100%, αλλά λέω κατά πάσα πιθανότητα θα βγάλει κυβέρνηση. Στις 21 Μαΐου, καλώ όλες τις Ελληνίδες και όλους Έλληνες να ενώσουμε τις αγωνίες μας και να πάρουμε μαζί απόφαση αλλαγής για να οικοδομήσουμε μια νέα ελπίδα κοινωνικής δικαιοσύνης. Ήταν προδοσία των θέσεων αν μπαίναμε σε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, είναι από τώρα πασίγνωστο ότι η όποια κυβέρνηση βγει, με όποιο πρόσημο και με όποια σύνθεση, θα είναι εξίσου αντιλαϊκή κυβέρνηση. Θα είναι κυβέρνηση χειρότερη από την προηγούμενη. Σήμερα ο Πρωθυπουργός έδειξε ότι έχει ενοχικό σύνδρομο για την αποστασία που επιχειρήθηκε να γίνει στην ελληνική λύση. Δεν είπε ξεκάθαρα όχι. Δεν είπε δεν το έκανε και μάλιστα όπως και η θεωρία της εγκληματολογίας λέει συγκεκριμένα πράγματα, ότι ο ένοχος έχει τρία σημαντικά στοιχεία. Κίνητρο, μέσα, ευκαιρία. Ο Πρωθυπουργός είχε και κίνητρο και μέσα και ευκαιρία για να κάνει την αποστασία. Η σιωπή του λοιπόν δείχνει ενοχή. Δεν είναι ποτέ λύση απέναντι σε κάποιον που θέλει να ακροτηριάσει τη δημοκρατία, να την ακροτηριάσεις εσύ εκ μέρους του. Πρέπει να τους συντρίψουμε στις κάλπες, στους μαζικούς χώρους. Μάλιστα. Αυτές ήταν οι δηλώσεις λοιπόν των πολιτικών αρχηγών. Πραγματικά κορυφώνεται η πολιτική σύγκρουση των κομμάτων. Χαρά. Εγώ παρατηρώ πάντως ότι ο κύριος Μητσοτάκης ακόμα δεν έχει υψώσει τους τόνους και από ό,τι φαίνεται έχει και εκείνος ο ίδιος τις αμφιβολίες του για την εκλογική μάχη. Ναι, και η αλήθεια δεν είναι παράλογο δηλαδή που δεν τους έχει ψώσει τους τόνους. Αλήθεια... Δεν έχει και πολλά πράγματα να πει. Δεν έχει πολλά να πει. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να τάζει. Γιατί αυτές τις μέρες βγαίνει και τάζει όμως λαγούς με πετραχίλια. Έτσι. Τάζει πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είχε κάνει εδώ και 4 χρόνια. Λοιπόν, μας κοροϊδεύει, αλλά τέλος πάντων εγώ πιστεύω ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές, ο ελληνικός λαός. Ακόμα και εκείνοι που δεν έχουν αποφασίσει, αναποφάσιστοι, θεωρώ ότι θα πάρουν κάποια στιγμή τη σωστή απόφαση. Και το σημαντικό είναι να πάει να ψηφίσει ο κόσμος. Ναι, βέβαια, να το τονίσουμε για να αυτό, μην γιατί έχουμε... ακούγεται από πολλούς ότι δεν θα πάνε καθόλου να ψηφίσουν, έτσι. Ακριβώς. Οπότε έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες.